Θυμάστε παλιά στο Facebook που διαβάζαμε κάτι διλήμματα του στυλ «Θα ήθελες να ήσουν κλεισμένος στο σπίτι σου για ένα μήνα, αλλά να μην μπορείς να βγεις έξω» ή «Θα προτιμούσες να πας σε ένα νησί για ένα μήνα και να μην έχεις ίντερνετ». Λοιπόν, κατά λάθος επιλέξαμε την πρώτη επιλογή, όπως καταλάβατε αγαπητοί users, οπότε πάμε να δούμε τα 20 καλύτερα games για αυτή την καραντίνα με γνώμονα την αντοχή και το κόστος τους. Στην 20η θέση το Watch Dogs, το οποίο διατίθεται δωρεάν από τις 19 μέχρι τις 25 Μαρτίου, οπότε μπορείτε να το κατεβάσετε και να το παίξετε στο Epic Game Store και μένει μόνιμα στο λογαριασμό σας. Είναι ένα open world action adventure από τη Ubisoft, θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, αν σας αρέσει το hacking, απλά τσιμπήστε το, τζάμπα είναι ρε παιδιά. Επίσης, κάτι της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν μοντάρα το βίντεο, το Tomb Raider και το Lara Croft and the Temple of Osiris είναι δωρεάν από την Square Enix μέχρι και την 3η 24 Μαρτίου, τα κατεβάζετε και τα κρατάτε μόνιμα στο λογαριασμό σας. Το Tomb Raider το reboot έχει γύρω στις 11 ώρες campaign, δεν είναι πολλές, αλλά είναι τζάμπα, οπότε δεχτώ και αυτό. Στη 19η θέση για τους νεότερους gamers εκεί έξω που δεν έχουν παίξει τα πρώτα Half-Life, να θυμίσουμε ότι η Valve δίνει δωρεάν τα Half-Life 1 και 2 μέχρι την 1η Απριλίου, οπότε κατεβάστε τα στο Steam, γιατί μετά την 1η Απριλίου δεν θα μπορείτε πλέον να τα παίξετε δωρεάν, είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε με δύο από τα πρώτα first person shooters, τα οποία παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρονάκια, σε ατμόσφαιρα και σε κλίμα τρόμου είναι εκπληκτικά. Αν δεν τα έχετε παίξει, απλά παίξτε τα. Είναι τζάμπα και αυτά, προχωράμε. Στη 18η θέση το Counter-Strike Global Offensive, ένα online multiplayer first person shooter, free to play και αυτό στο Steam. Όσοι το παίζετε ήδη, φαντάζομαι δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε και εύκολα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, για τους 3-4 εκεί έξω, είναι μια καλή ευκαιρία να το δοκιμάσετε αν σας αρέσουν τα competitive first person shooters. Απαιτεί πολύ καλά skills, πάντως είναι εξαιρετικά γρήγορο και με τα FPS σταθερά υψηλά. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια βέβαια από τότε, οπότε καταλαβαίνετε ότι η engine του είναι κάπως παλιά, γι' αυτό και διατηρεί τα πολύ ψηλά FPS. Στη 17η θέση το Legends of Runeterra είναι το card game της Riot Games, η οποία θέλει να μπει σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά και είναι και μάλιστα το πρώτο League of Legends spin-off. Η Open Beta είναι ήδη διαθέσιμη, δεν είναι η τελική έκδοση, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το επίσημο site, οπότε αξίζει να το δοκιμάσετε αν σας αρέσουν πάντοτε τα card games. Στη 16η θέση βάζουμε ένα strategy, ένα οποιοδήποτε Total War ή Command & Conquer. Αν σας αρέσουν τα real-time strategy, καλά το Total War συνδυάζει και άλλα στοιχεία εκτός από real time, τότε αξίζει να δοκιμάσετε ένα strategy γιατί σας προσφέρει δεκάδες ώρες gameplay. Προσωπικά είμαι fan της σειράς Command & Conquer Grand Alert και φυσικά εννοείται θα τιμήσω αυτό το remake που περιμένω με ανυπομονησία τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καραντίνα μέχρι τότε, αλλά όπως και να έχει μπορούμε να παίξουμε για παράδειγμα το Command & Conquer 3, το οποίο ήταν πολύ καλό για την εποχή του, 15 ευρώ κοστίζει μέχρι και σήμερα για να καταλάβετε πόσο καλό είναι, τόσο σε ένα single player campaign που έχει δεκάδες ώρες, όσο και στο online multiplayer. Τώρα αν θέλετε κάτι σε Total War, μπορείτε να παίξετε το Three Kingdoms ή το Total War Warhammer 2, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου από τη σειρά. Στη 15η θέση βάζουμε ένα Forza, είτε Forza Horizon 4, είτε Forza Street που είναι δωρεάν. Και το βάζουμε σε τόσο χαμηλή θέση γιατί το Forza Street δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Το Forza Horizon 4 είναι ένα εξαιρετικό racing με δεκάδες ώρες gameplay, τόσο σε single player όσο και online, αλλά κοστίζει παιδιά 60 ευρώ. Είναι από τα καλύτερα racing της αγοράς, αλλά έχει υψηλό κόστος και γι' αυτό το λόγο μπαίνει και τόσο χαμηλά, παρότι μπορεί να σε κρατήσει για ατελείωτες ώρες. Στη 14η θέση βάζουμε ένα fighting, είτε κάποιο Mortal Kombat, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 ή κάποιο Street Fighter, Street Fighter 4 ή Street Fighter 5. Κυκλοφόρησε πρόσφατα και η Champion Edition, κοστίζει 25 ευρώ. Αν είστε fans των fighting games λοιπόν, μπορείτε να έχετε, θα λέγαμε, ελάχιστες ώρες campaign είναι η αλήθεια, αλλά ωστόσο μπορείτε να παίξετε online multiplayer για ατελείωτες ώρες γιατί εκεί υπάρχει το ranking, οπότε παίζεις διαρκώς για να ανέβεις ώστε να το πιο ψηλά στα ranks. Στη 13η θέση βάζουμε το Apex Legends, το Battle Royale της Respawn Entertainment και της Electronic Arts. Ένα Battle Royale FPS, το πρώτο μάλιστα στο συγκεκριμένο είδος, το οποίο μας έχει κερδίσει με το γρήγορο gameplay του και με τους τρελούς χαρακτήρες του. Στη 12η θέση το The Last of Us και το βάζουμε τόσο χαμηλά, παρότι είναι παιχνιδάρα και θα έπρεπε να έχει μία από τις πρώτες θέσεις, πολύ απλά γιατί η αντοχή του The Last of Us
είναι αρκετά μικρή, είναι γύρω στις 13 με 15 ώρες. Ωστόσο, αποτελεί ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο αν δεν το έχετε παίξει, με το που θα το ξεκινήσετε, θα θέλετε οπωσδήποτε να το τελειώσετε. Κυκλοφορεί είτε στο PS3 είτε στο PS4 στην έκδοση Remastered. Στην 11η θέση το Horizon Zero Dawn, το προσωπικό μου αγαπημένο exclusive της Sony, έχει γύρω στις 25 ώρες gameplay, μια συναισθηματική, όμορφη και γλυκιά ηρωίδα, και μπορεί να σας κρατήσει σίγουρα μέχρι τέλους, αλλά όχι μόνο στο βασικό story, αλλά και στο να κάνετε τις προαιρετικές αποστολές για κάποιες επιπλέον ώρες, και έχει και DLC, οπότε μπορείτε να παίξετε και αυτό για ακόμη περισσότερες ώρες gameplay. Διαθέτει απλά και κατανοητά skill trees και γενικά έναν χειρισμό με τον οποίο θα εξοικειωθείτε αρκετά εύκολα, ενώ αν είστε ειδικοί στα action RPG μπορείτε να το παίξετε και σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Περνάμε στη 10η θέση, στο Call of Duty Warzone, το πιο πρόσφατο από τα games της λίστας μας, το οποίο κυκλοφόρησε η Infinity Ward και η Activision. Είναι ένα free-to-play Battle Royale FPS, δεν χρειάζεται να έχετε στην κατοχή σας κάποιο Call of Duty για να το κατεβάσετε, απλά το κατεβάζετε δωρεάν και διαθέτει στην αρχή δύο modes, το Battle Royale των 150 ατόμων σε ομάδες των τριών και το Plunder, ένα mode στο οποίο πρέπει να συλλέξετε ώστε να τον πιο πολλά χρήματα, σκοτώνοντας επίσης και άλλους παίχτες και μετά να αποδράσετε από το χάρτη. Επίσης προσθέθηκε πρόσφατα και το solo mode, οπότε μπορείτε να παίξετε 150 παίχτες ένας εναντίον όλων. Στην ένατη θέση το Assassin's Creed Odyssey, το οποίο διατίθεται δωρεάν, γι' αυτό το βάλαμε τόσο ψηλά και γιατί έχει φυσικά δεκάδες ώρες gameplay. Αυτό πρέπει να το κατεβάσετε από τώρα, μετά αν λήξει δωρεάν περίοδος δεν θα εξακολουθεί να είναι δωρεάν, θα πρέπει να το αγοράσετε και κοστίζει 25 ευρώ. Οπότε αν θέλετε να ζήσετε την αρχαία Ελλάδα και να πάρετε μια γεύση από ένα όμορφο σενάριο με διάφορες ωραίες ατάκες και πολύ ευχάριστο gameplay, αξίζει να το κατεβάσετε. Στην 8η θέση το EVE Online, ένα MMORPG το οποίο συνδυάζει στοιχεία strategy, simulation και εξερεύνησης. Μπορείτε να κάνετε συλλογή resources, αεροσκαφών, να μπείτε σε διάφορες μάχες. Γενικά το παιχνίδι έχει πολύ βαθύ gameplay και αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία. Είναι free to play, οπότε το κατεβάζουμε τζάμπα και μας χαρίζει από δεκάδες μέχρι εκατοντάδες ώρες gameplay. Στην 7η θέση το Football Manager 2020, το οποίο φυσικά μπορεί να σας προσφέρει ατελείωτες ώρες gameplay. Υπάρχει περίπτωση να βγάλετε την καραντίνα μόνο με αυτό. Είναι πολύ φθηνό σε τιμή και μάλιστα διατίθεται δωρεάν για μια εβδομάδα. Επομένως μπορείτε να το κατεβάσετε και να παίξετε για όσο θέλετε. Αν θέλετε να παίξετε επίσης το demo με οποιαδήποτε ομάδα, παίζετε για ένα εξάμηνο και μετά σταματάει. Αν λήξει δωρεάν περίοδος, τότε μπορείτε να το αποκτήσετε με κόστος μόλις 30 ευρώ. Πολύ φθηνό, αν αναλογιστούμε ότι τώρα, ειδικά που δεν βλέπουμε και ποδόσφαιρο, ένας λόγος παραπάνω να επιλέξουμε την αγαπημένη μας ομάδα και να πάρουμε με αυτή πρωταθλήματα Champions League και ούτω καθεξής. Γενικά είναι το αγαπημένο video game των προπονητών της εξέδρας. Στην 6η θέση βάζω όλα τα Uncharted. Μπορείτε να παίξετε το Uncharted The Nathan Drake Collection στο PlayStation 4 και το Uncharted 4 φυσικά και να τερματίσετε όλα γιατί οι ιστορίες τους είναι εξαιρετικές. Φυσικά όλοι οι κάτοχοι PlayStation κονσόλας θα έχετε παίξει κάποιο Uncharted, αλλά τώρα αναφερόμαστε σε αυτούς που δεν τα έχουν τερματίσει όλα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να καθίσετε και να τερματίσετε. Προσωπικά σε αυτή τη σειρά αγαπάω την γρήγορη δράση, τις ατάκες του Nathan Drake, το πόσο όμορφα έχουν στηθεί αυτοί οι χαρακτήρες και φυσικά οι voice actors που κάνουν εξαιρετικές ερμηνείες, όλα αυτά σας κάνουν να αισθάνεστε πρωταγωνιστής σε μια επική ταινία. Για μένα αξίζει να τερματίσετε και τα 4 και το Lost Legacy. Μην σας πω και του PSV, εντάξει, μην το παρακάνω. Στην 5η θέση το Path of Exile, ένα free to play hack and slash action RPG. Το οποίο διαθέτει χιλιάδες skills, μια πληθώρα χαρακτήρων, βαθύ gameplay, ατελείωτο loot, μπορείτε να κάνετε socket πάνω στα items, μπορείτε να παίζετε για αμέτρητες ώρες, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα εχθρών. Γενικά αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε και λέγαμε ότι θα παίξουμε ένα Diablo clone, αλλά στην πορεία, παιδιά, εξέλιξε τα γραφικά του, εξέλιξε ακόμη περισσότερο το gameplay του, το PvP του. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στα free-to-play action RPG, είναι δωρεάν. Αξίζει όσοι παίζετε RPG, απλά να το κατεβάσετε και να το παίξετε και θα δείτε πόσες δεκάδες έως εκατοντάδες ώρες μπορείτε να αφιερώσετε μόνο με αυτή την παιχνιδάρα. Στην 4η θέση, οποιοδήποτε FIFA ή Pro Evolution Soccer. Γιατί πολύ απλά παίζετε σε ένα ποδοσφαιράκι, μπορούμε είτε να ανοίξουμε ένα career mode και να παίξουμε μόνοι μας με την αγαπημένη μας ομάδα κάνοντας μεταγραφές, ή να μπούμε online και εκεί στο online έχουμε από Pro Clubs με 11 vs 11 μέχρι Ultimate Team κυρίως, όπου επιλέγουμε πάλι την ομάδα μας και κάνουμε μεταγραφές, όπου αγοράζουμε και πουλάμε ποδοσφαιριστές με πραγματικούς παίχτες που βρίσκονται εκεί έξω και θέλουν να μας αντιμετωπίσουν, και εκεί αξίζει να δεχτείτε μια πρόκληση, γιατί στο Ultimate Team του FIFA μπορείτε να ανεβείτε rank, όπως αντίστοιχα μπορείτε να ανεβείτε rank και στο My Club του Pro Evolution Soccer. Επιλέγετε τους παίχτες που θέλετε, φτιάχνετε το σύστημα που θέλετε και εκεί μέχρι να καταφέρετε να ανεβείτε Division 1 και να πάρετε το πρωτάθλημα, αντιλαμβάνεστε ότι η διάρκεια είναι ατελείωτη. Μπορεί να χρειαστείτε εκατοντάδες ώρες, χιλιάδες, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Πάντως, ένα ποδοσφαιράκι είναι ό,τι καλύτερο για την καραντίνα, γιατί δεν σταματάει
σταματάς ποτέ να παίζεις. Στην τρίτη θέση το God of War, το οποίο πλέον από τη στιγμή που μας παρουσιάστηκε ως action RPG, έχει δεκάδες ώρες gameplay και όχι μόνο στο βασικό story. Όσοι το έχετε τερματίσει, μπορείτε να μπείτε και να αρχίσετε να ψάχνετε και διάφορα βασίλεια που δεν είχατε ξεκλειδώσει ή να βρείτε αντικείμενα που δεν είχατε βρει προηγουμένως. Γενικά έχει ένα μεγάλο βάθος στο gameplay του και αξίζει να συνεχίσετε να το παίζετε. Είναι ένα video game το οποίο έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και μας έχει αφήσει έκπληκτους με το gameplay, με τα γραφικά του και με όλο αυτό το lore τέλος πάντων που έχει χτίσει η Sony. Είναι παιχνιδάρα και σίγουρα, ειδικά όσοι δεν το έχετε παίξει, αξίζει να το παίξετε. Στη δεύτερη θέση το The Witcher 3, το οποίο έχει γίνει viral εννοείται λόγω της σειράς στο Netflix. Όσοι δεν το έχετε τερματίσει, ευκαιρία να το κάνετε τώρα, αν το έχετε αφήσει στη μέση. Έχει γύρω στις 50 ώρες βασικό story και 150 ώρες μαζί με τα προαιρετικά quests. Κοστίζει μόλις 30 ευρώ και εννοείται ότι θα σας κρατήσει εκεί κολλημένους και είμαι σίγουρος ότι θα συναρπάσει με το σενάριο του. Στην πρώτη θέση, ποιο άλλο, το The Elder Scrolls 5 Skyrim, το action RPG που ψηφίσατε ως video game της δεκαετίας, κοστίζει μόλις 15 ευρώ και προσφέρει εκατοντάδες ώρες gameplay. Αν θελήσετε να κάνετε όλα τα quests στο παιχνίδι, θέλετε 200 με 250 ώρες. Δεν σταματάς ποτέ να παίζεις το Skyrim, μπορείς να διαλέξεις ένα σωρό races, να επεκτείνεις ακόμα πιο πολύ τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχει ένα σωρό αντικείμενα να ανακαλύψεις, φυσικά μπορείς να αντιμετωπίσεις όλους τους δράκους στο παιχνίδι, να εξερευνήσεις όλο το χάρτη του Skyrim, να μην σταματάς ποτέ να παίζεις. Το Skyrim είναι το απόλυτο κάψιμο και γι' αυτό το βάλαμε και στη νούμερο 1 σε αυτό το top 20 της καραντίνας με video games, τα οποία αρκούν και περισσεύουν, ελπίζω για να τη βγάλετε τουλάχιστον 2-3 μήνες το λιγότερο. Αυτό ήταν λοιπόν το top 20 που επιλέξαμε για τα καλύτερα video games που μπορείτε να παίξετε ενώ είμαστε σε καραντίνα. Μπορείτε να επιλέξετε και εσείς τα δικά σας, γράψτε στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο ποια είναι τα αγαπημένα σας ή από τη λίστα ή κάποια τα οποία δεν βάλαμε μέσα στη λίστα και φυσικά κάντε like, share στο Facebook αν σας άρεσε πολύ αυτό το βιντεάκι και subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο gamer.gr.